Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση έχει βυθιστεί η χώρα από την απώλεια τη φόφη γεννηματά. Πολιτικό με γνήσιε δημοκρατικέ αξίε, ήθο και παρησία έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αλλά τελικώ ζητήθηκε ύστερα από σύντομη νοσηλεία στον Ευαγγελισμό. Το σκληρό χτύπημα του καρκίνου στην οικογένεια γεννηματά καθόρισε την κόρη του Γιώργου και τη Κάκια από τα πολύ νεανικά τη χρόνια, καθώ έχασε και του δύο γονεί τη από την επάρατο νόσο. Φόφη γεννηματά πάλεψε με τον καρκίνο σχεδόν όλη της τη ζωή. Ήταν η ίδια ασθένεια που είχε χτυπήσει την οικογένειά της. Ήταν η σκέψη και ο φόβος ότι κάποια στιγμή θα βρισκόταν και εκείνη αντιμέτωπη μαζί του. Ήταν η πρώτη διάγνωση στα 44 της χρόνια, στην ίδια ηλικία που είχε αρρωστήσει και η μητέρα της. Και ήταν η μάχη που έδινε με σθένος, όπως κάθε άνθρωπος που αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο αύριο. Τρόμος με έπιανε στη λογική ότι μπορεί τα παιδιά μου που με τόσο κόπο, τόση προσπάθεια απέκτησα στη ζωή μου θα τα άφηνα ξαφνικά μόνα τους. Αυτό. Ότι τα παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα, να σκέφτεσαι ότι μπορεί η μικρή σου να μην σε θυμάται καν πως είσαι, να μην θυμάται τη μορφή σου, να μην θυμάται τη φωνή σου, να μην γνωρίζει το χάδι σου. Η Φόφη γεννηματά έφυγε μετά από μία ακόμη μάχη 14 ημερών. Έφυγε ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού, στο ίδιο νοσοκομείο που είχε φύγει και ο πατέρας της από την ίδια ασθένεια. Ο Γιώργος γεννηματάς έφυγε το 1994 σε ηλικία μόλις 55 ετών. Είχε διαγνωστεί δύο χρόνια νωρίτερα το 1992 με αφορμή ένα κρυολόγημα. Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος στους δημοσιογράφους. Υπάρχουν μερικές στιγμές που το συνέστημα ξεχυλίζει. Δεν είμαι από μάρμαρο. Ας εννοούμαστε. Είναι γνωστό ότι το υπαλλούστο το καρκίνο. Αλλά θα προσπαθήσω. 7 μήνες νωρίτερα από το Γιώργο γεννηματά είχε φύγει και η μητέρα της Κάκια Βέργου. Όταν έχασε και τους δύο, η Φόφη γεννηματά ήταν 30 ετών. Η μητέρα μου αρρώστησε πρώτη, ήταν 44 χρονών. Έζησε 10 χρόνια πολεμώντας τον καρκίνο. Δεν σταμάτησε σχεδόν καθόλου να κάνει θεραπείες. Ήμασταν συνέχεια στα νοσοκομεία. Και ενώ αντιμετωπίζαμε αυτό το πρόβλημα με τη μητέρα μου, δυστυχώς στην πορεία αρρώστησε και ο πατέρας μου. Νομίζω ότι επηρεάστηκαν και οι δύο πάρα πολύ από αυτή την εξέλιξη. Και τους χάσαμε μέσα σε 7 μήνες και τους δύο. Μετά από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν εγώ 44 χρονών, αρρώστησα επίσης. Και μετά από λίγα χρόνια η αδελφή μου. Εγώ θαύμαζα και καμάρωνα και καμαρώνω για τη λεβεντιά του. Για τον τρόπο που τα αντιμετώπισε. Και εκείνος και η μητέρα μου. Δεν στερηθήκαμε τίποτα. Δεν νιώσαμε ότι υπάρχει αρρώστια μέσα στο σπίτι μας. Η Φόφη γεννηματά έμαθε αρχικά να ζει με τον πόνο της απώλειας από τον καρκίνο. Οι γονείς της συνέχιζαν να είναι ο φάρος της και αφού είχαν φύγει. Ένα αγαπημένο ζευγάρι μαζί μέχρι το τέλος. Έλεγε μάλιστα εκείνη την εποχή ότι εγώ ήμουν η μούσα του. Ένα χρόνο πριν, στη γιορτή της μητέρας, ανήρτησε φωτογραφία της ίδιας και των τριών παιδιών της και μία συμβουλή της μητέρας της. Πόσες φορές έχω αναρωτηθεί, είμαι τόσο καλή μητέρα ως εκείνη, τι θα έκανε, τι θα μου έλεγε. Νομίζω πως ξέρω, αγάπη χωρίς όρια. Στα 22 της χρόνια, οι γιατροί δεν της έδιναν καμία ελπίδα ότι θα κάνει παιδί. Ο αγώνας για να τα αποκτήσει κράτησε 10 χρόνια. Το μεγαλύτερο όνειρο που κάνω είναι να τα δω να μεγαλώνουν. Θέλω να τα μάθω να ζουν με αρχές, να ζουν με αξίες, αλλά με αξιοπρέπεια, αλλά και με πάθος. Να μάθουν να τη ζουν τη ζωή. Μ' αρέσει να απολαμβάνω την κάθε μέρα. Και αυτό είναι ένα μάθημα που έμαθα από τη μητέρα μου και θέλω να το μεταδώσω στα παιδιά μου. Δεν αντέχω τη μιζέρια. Θέλω θετική σκέψη, αισιοδοξία, να κοιτάω μπροστά. Η δυσκολότερη στιγμή δεν ήταν η ανακοίνωση από τους γιατρούς της ασθένειας. Ήταν να το πει στα παιδιά της. Όταν αρρώστησα, η μικρή μου κόρη ήταν 2,5 χρονών, η μεγαλύτερη 11. Και είπα, πρέπει να τα καταφέρω, πρέπει να μείνω, πρέπει να είμαι δίπλα στα παιδιά μου, πρέπει εγώ να την πάω στην πρώτη δημοτικού. Και πρέπει να σου πω ότι όταν την πήγα στην πρώτη δημοτικού ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα και είπα ναι, τα κατάφερα, είμαι εδώ και θα την πάω και στο γυμνάσιο.
Τα τρία παιδιά, ο σύζυγός της και η αγαπημένη της αδελφή, ήταν το ακλόνητο στήριγμά της μέχρι το τέλος. Η δημοσιογράφος Βάλια Πετούρη, εκτός από επαγγελματική σχέση, είχε και μια πολύ φιλική σχέση με την Φόφη Γεννηματά. Πολλά χρόνια μέτραγε αυτή η φιλία σας. Και θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας, Βάλια, κάποιες άγνωστες πτυχές που έχουν σχέση με την μεγάλη της αγάπη για τα παιδιά και με την μεγάλη της αγάπη για τον εθελοντισμό. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Ήταν η αγάπη η οποία τη σημάδεψε. Όχι μόνο για τα δικά της παιδιά, που την άκουσα να αναρωτιέται αν ήταν καλή μητέρα όσο η μητέρα της, η Κάκια. Η Κάκια που πρέπει να μιλήσουμε για αυτήν, διότι ήταν μια γιατί πάρα πολύ. Πολλοί λένε για τον πατέρα της, αλλά η κινητήριος δύναμη ήταν η μητέρα της. Είναι έτσι όπως το λες. Είναι έτσι όπως το λες, Ανδριάννα. Ο Γιώργος Γεννηματάς φυσικά και ήταν ο πολιτικός της και ηθικός της φάρος, αλλά πολύ σημαντικός ηθικός φάρος σε όλη την οικογένεια ήταν η Κάκια Γεννηματά. Η Κάκια Γεννηματά ήταν μια πολύ έντονη προσωπικότητα, πολιτικοποιημένη, βαθύτατα πολιτικοποιημένη. Ήταν η πρώτη πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Γυναικών. Πάντα στο παρασκήνιο, μια γυναίκα δυνατή, όταν διαγνώστηκε με τον καρκίνο του στήθους, της είχαν δώσει 9 μήνες. Τους 9 μήνες τους έκανε 9 και κάτι χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια. Mm-hmm. Περίμενε τον άντρα της να γυρίσει από το Χιούστον, τον Γιώργο Γεννηματά, ο οποίος είχε διαγνωστεί για δεύτερη φορά με καρκίνο. Ήταν η μετάσταση η καθοριστική. Και έφυγε στο ίδιο κρεβάτι που έφυγε 7 μήνες ο Γιώργος Γεννηματάς. Τα λέω όλα αυτά για να δούμε μέσα το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσαν και η Φόφη Γεννηματά και η Μέρη Γεννηματά. Επίσης μια ισχυρή προσωπικότητα, πρέπει να το πω. Τι κρατάς από τη φιλία σου με τη Φόφη, γιατί είχε κατακτήσει αυτό, το να την λέει ο κόσμος με το μικρό της όνομα. Από την αρχή. Να. Από την αρχή. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος οικείος, διότι ήταν ένας άνθρωπος που η ανθρωπιά ήταν που καθόριζε την πολιτική της φυσιογνωμία. Ήταν η γυναίκα της διπλανής πόρτας η Φόφη. Την αισθανόντουσαν οικία, γι' αυτό και την φώναζαν Φόφη. Τι κρατάω? Κρατάω ότι ήταν μια φοβερή φίλη, από τις φίλες που κάθε γυναίκα ονειρεύεται να έχει στη ζωή της, διότι σε στηρίζουν και σε στηρίζουν ακριβώς τις στιγμές που το χρειάζεσαι, όχι μόνο τις δύσκολες στιγμές. Σε μια καθοριστική απόφαση της ζωής μου, σε ένα σταυροδρόμι, που τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ σημαντικό στη μητρότητα, θα το πω τώρα. Mm-hmm. Σήμερα, ας πούμε, κάποιες αλήθειες, δεν πειράζει. Δύο άνθρωποι μου έδειξαν το δρόμο. Με παρότριναν και με παρότριναν σωστά. Η μητέρα μου και η Φόφη Γεννηματά. Και ήταν μεγάλη ευλογία αυτή η φιλία, γιατί αισθάνομαι πολύ τυχερή. Σου στάθηκε πάρα πολύ σε όλα. Βάλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε και την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μαζί σου για... Μαζί και με τον Αντώνη Αλαφογιώργο. Μαζί με τον Αντώνη Αλαφογιώργο για έναν φόρο τιμής στη μαχήτρια Φόφη Γεννηματά. Σε ευχαριστούμε μαχήτρια πάρα πολύ. Μαχήτρια, που θέλω να πω και κάτι, αν θέλεις, ναι, ακόμη, βέβαια, η Ανδριάννα, ότι τον καρκίνο τον πάλεψε. Ναι. Τον πάλεψε μέχρι τέλους, όπως το λες, το πήγε μέχρι τέλους και εκείνος τη σεβάστηκε. Την άφησε να φύγει όρθια και με αξιοπρέπεια. Όπως της ταιριάζει. Όπως της άξιζε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.